Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου, Σοφία. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, ο λόγος ο του Σταυρού της με απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν, δύναμης Θεού εστί. Γέγραπτε γάρ, Απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών θετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, που χιεμόραν εν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου. Επιδίγαρ εν τη σοφία του Θεού, που κέγνω ο κόσμος δια τη σοφίας των Θεών. Ευδόκησε εν ο Θεός δια της μολίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείωνε τούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, έλυσι δε μωρί. Τον Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι, τότε ειδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον, ήμαρτον παραδούς αίμα αθών. Ιδε είπον, τι προς ημάς σύ όψη, και ρίψα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε και απελθόν απήξατο. Ιδε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον, που κέξες τη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος εις ταφήν της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως εις σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν διαιρεμίο του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια η τιμήν του τετιμημένου, όνοι τιμάσαν το από ιών Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις των αγρών του Κεραμαίος. Καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος
και επιρώτησεν αυτόν ο γενωμένης. Ήρθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού, ούτε ως προσελθόν το Πιλάτο, ιτήσα το σώμα του Υιού του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσε, αποδοθήνε το σώμα, και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ. Ενετήληξεν αυτό συνδώνει καθαρά, και έθηκεν αυτόν το κενό αυτού μνημείο, ο ελατόμησεν εν την πέτρα, και προσκυλήσας λίθα μέγαν τη θύρα του μνημείου, απήλθεν η δέκη Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Καθήμενε απέναντι του σεβαστοί πατέρες, ευλογημένε λαέ του Θεού, το μυστήριο της αγάπης προς τον άνθρωπο βιώνουμε και πάλι σήμερα μέσα στο λειτουργικό και λατρευτικό κλίμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Το μυστήριο που εκπαντώθηκε, αλλά ο άνθρωπος ήταν εχθρός δια της αμαρτίας με τον Θεό. Ο άνθρωπος έπρεπε να θεραπευτεί και όχι ο Θεός. Αφού ο άνθρωπος είχε χωριστεί από τον Θεό και έπρεπε να επανέλθει στην κοινωνία μαζί του. Και επιβάλλεται σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, στην ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, να σταθούμε με ευλάβη. Αυτό είναι το άνθρωπο. Εμών συνδόξα τη συγκαταβάση σου τη λάθρωπε. Thank you.
Τώρα το χαρτιά που γίνεται στο. Δεν είναι τρεξιό το κρατήσιμο.